Δυστυχώς ο αριθμός των θυμάτων φαίνεται ότι μπορεί να είναι τελικά μεγαλύτερος των 108 όπως θα μας πει τώρα η Λίδα Καλόγλου. Λίδα. Γιάννη, ακριβώς έτσι είναι. Ενώ μιλούσαμε και λέγαμε ότι ο επίσημος αριθμός των νεκρών είναι 95 Αυγανοί και 13 Αμερικανοί, δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην Καμπούλ, λένε πως πηγές του Υπουργείου Υγείας του Αφγανικού τους λένε πως οι νεκροί μπορεί να ξεπερνούν και τους 170 από την χθεσινή διπλή βομβιστική επίθεση. Τα νοσοκομεία της Καμπούλ δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν το μεγάλο αριθμό των νεκρών. Να πούμε εδώ ότι ήδη την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες ημέρες που έχουν αναλάβει οι Ταλιμπάν, Αντιμετώπιζαν προβλήματα με. Ανθρώπου που έρχονταν στα νοσοκομεία. Επομένω, υπάρχει ζήτημα και με την περίθαλψη των Ακριβώς. εκατοντάδων τραυματιών. Ακριβώ. Γιατί ήδη είχαν πρόβλημα, τώρα προσθέθηκαν και αυτοί οι τραυματίε και καταλαβαίνουμε ότι γίνεται το αδιαχώρητο στα νοσοκομεία τη Καμπούλ. Πολλοί ψάχνουν του συγγενεί του, οι οποίοι έχουν εξαφανιστεί, αγνοούνται μετά, την, μετά το τρομοκρατικό χτύπημα. Και να περάσουμε στην Βρετανία. Η Βρετανία, ναι. λοιπόν, ανακοίνωσε ότι έχουν φύγει χίλιοι Αυγανοί συνεργάτε του και Αυγανοί πολίτε και Βρετανοί πολίτε σήμερα μόνο. Ενώ πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι ο Ντόμινι Κραμπ ανακοίνωσε ότι τρει Βρετανοί πολίτε χωρί να διευκρινίζει αν ήταν υπάλληλοι πρεσβεία, αν ήταν ταξιδιώτε, δεν διευκρινίζει. Λέει ότι τρει Βρετανοί πολίτε σκοτώθηκαν στι επιθέσει τι Θεσινές. Πρόκειται για δύο ενήλικε και έναν έφηβο. Υπάρχει και μια ασύλληπτη γκάφα, βέβαια, στην οποία υπέπεσαν οι υπηρετούντε στην πρεσβεία, οι οποίοι άφησαν στοιχεία πίσω του για συγκεκριμένου ανθρώπου. Ακριβώ και την παραδέχτηκε η Βρετανική κυβέρνηση αυτή την γκάφα. Είπε ότι φεύγοντα δημοσιογράφο τη εφημερίδα Τάιμς ανακάλυψε στο έδαφος της πρεσβείας προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες αρκετών Αυγανών που είχαν συνεργαστεί με τον Αυγανικό στρατό και οι οποίοι όπως καταλαβαίνουμε τώρα κινδυνεύουν με αντίπεινα από τους Σταλιμπά.